Για πρώτη φορά ξεκινάει η εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικής σύσπραξης συνόλων των ασφαλιστικών εισφορών, κυρίων και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ μέσω των μηνιαίων περιοδικών δηλώσεων που υποχρεούνται να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις. Το μέτρο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου παροχής των συντάξεων και της γραφειοκρατίας. Την ίδια ώρα, οι μηχανισμοί ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών των δύο μεγαλύτερων ταμείων, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΠ, εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη συγκέντρωση εσόδων, ενώ η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση για έκτη συνεχόμενη χρόνια. Συνολικά και τα δύο ταμεία έχουν μαύρη τρύπα 14 δισεκατομμυρίων ευρώ από ανίσπρακτες οφειλές προηγούμενων ετών. Η διοίκηση του ΙΚΑ εκτιμά ότι φέτος θα εισπράξει πάνω από 1,2 δις ευρώ ανίσπρακτων ασφαλιστικών εισφορών, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ανήλθε στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, τέλος Σεπτεμβρίου, με την έλευση της Τρόικα, αναμένεται να αυξηθεί ο νέος κύκλος των αλλαγών στο ασφαλιστικό, που αυτή τη φορά θα συμπεριλαμβάνει ανατροπές σε επικουρικές συντάξεις αλλά και εφάπαξ.